Αριστοτέλου Αθηναίων Πολιτεία. Εκφωνητή Γιώργο Πιτροπογιανάκη. Αυτέ λοιπόν ήταν οι γραπτέ προτάσει που συνέταξαν οι εκλεγέντε αντιπρόσωποι. Και αφού επικυρώθηκαν από τον λαό, οι 5.000 πολίτε εξέλεξαν από αυτού του ίδιου 100, οι οποίοι θα διαμόρφωναν τη μορφή του πολιτεύματο. Οι 100 αυτοί άνδρε συνέταξαν και δημοσίευσαν τα εξή. Όσοι πολίτε, έχουν συμπληρώσει το 30ο έτο τη ηλικία του να υπηρετούν ω βουλευτέ για ένα χρόνο και χωρί μισθό. Από αυτού να λαμβάνονται οι στρατηγοί, οι εννέα άρχοντε, ο ιερομνήμονα, οι ταξίαρχοι, οι ύπαρχοι, οι φύλαρχοι, οι διοικητέ των φρουρίων, οι δέκα ταμείε των ιερών χρημάτων τη Θεά Αθηνά και των άλλων Θεών, οι ελληνοταμείε και είκοσι ταμείε που θα διαχειρίζονται όλου του άλλου δημόσιου θησαυρού και δέκα των θησιών και δέκα επιμελητέ των ιεροτελεστειών. Όλοι αυτοί να εκλέγονται από κατάλογο υποψηφίων που θα προέρχονται από ενενεργία βουλευτέ και θα είναι περισσότεροι από τι θέσει των αξιωμάτων. Όλα τα άλλα αξιώματα να είναι κληρωτά και να μην καταλαμβάνονται από βουλευτέ. Οι ελληνοταμίε που θα διαχειρίζονται τα χρήματα να μην είναι βουλευτέ. Για το μέλλον να συγκροτήσουν τέσσερα βουλευτικά σώματα που θα αποτελούνται από πολίτε που θα έχουν την ηλικία που προαναφέρθηκε και από αυτά να ορίζεται με κλήρωση το σώμα εκείνο που θα αναλαμβάνει υπηρεσία. Και οι άλλοι πολίτε να κατανέμονται με κλήρο σε ένα από τα τέσσερα αυτά σώματα. Οι εκατό αντιπρόσωποι να κατανείμουν του εαυτού του και του άλλου σε τέσσερα όσο το δυνατόν ίσα μέρη και να αποφασίσουν με κλήρο ποιοι θα υπηρετήσουν ω βουλευτέ για ένα χρόνο. Οι βουλευτέ να αποφασίζουν κατά τον τρόπο που θα νομίζουν καλύτερο για τη διάθεση των χρημάτων. Να φυλάσσονται ασφαλή και να ξοδεύονται όπω πρέπει. Καθώ και για άλλα ζητήματα να ενεργούν όσο μπορούν καλύτερα. Αν οι βουλευτέ θέλουν να συσκεφτούν για κάτι με περισσότερου, τότε ο κάθε βουλευτή να μπορεί να προσκαλεί έναν συνομήλικο, επικουρικό βουλευτή τη προτίμησή του. Η Βουλή να συνεδριάζει κάθε πέντε μέρε, αν δεν χρειάζονται περισσότερε συνεδριάσει. Του εννέα άρχοντε να του ορίζει με κλήρο η Βουλή. Πέντε βουλευτέ οριζόμενοι με κλήρο να εκτελούν χρέη εφορευτική επιτροπή στι ψηφοφορίε, με ανάταση τη χειρό και κάθε μέρα να ορίζεται με κλήρο ένα από αυτού για να προεδρεύει στι ψηφοφορίε. Οι πέντε αυτοί που ορίστηκαν με κλήρο να ορίζουν επίση με κλήρο με ποια σειρά θα εμφανιστούν ενώπιον τη Βουλή όσοι το επιθυμούν. Πρώτον για θρησκευτικέ υποθέσει, δεύτερον για του κήλικε, τρίτον για αποστολέ πρεσβειών και τέταρτον για όποιο άλλο ζήτημα. Τα ζητήματα όμω πολέμου οι στρατηγοί όταν είναι ανάγκη να τα φέρνουν εκτό σειρά ενώπιον τη Βουλή και να τα συζητούν. Όποιο από του βουλευτέ δεν μεταβαίνει στο βουλευτήριο την καθορισμένη ώρα να πληρώνει πρόστιμο μία δραχμή για κάθε ημέρα απουσία εκτό αν απουσιάζει με άδεια τη Βουλή. Αυτό λοιπόν το πολίτευμα συνέταξαν για το μέλλον, ενώ για το άμεσο παρόν συνέταξαν τα ακόλουθα: Να λειτουργεί Βουλή 400 βουλευτών σύμφωνα με τα Πατροπαράδοτα, 40 από κάθε φιλή που θα του εκλέγουν οι ομοφυλοί του από κατάλογο υποψηφίων μεταξύ εκείνων που θα έχουν συμπληρώσει το 30ο έτο τη ηλικία του. Οι 400 αυτοί βουλευτέ να διορίσουν του άρχοντες και να συντάξουν τον όρκο που θα πρέπει να δίνουν και να ενεργούν με τον πιο συμφέροντα κατά τη γνώμη του τρόπο σχετικά με του νόμου, την απόδοση λογαριασμών και τα άλλα ζητήματα. Να εφαρμόζουν του νόμου που θα θεσπιστούν σχετικά με τα δημόσια πράγματα και να μην επιτρέπεται ούτε η τροποποίησή του ούτε η θέσπιση άλλων. Προ το παρόν, οι στρατηγοί να εκλεγούν από το σύνολο των 5.000. Αλλά η Βουλή, όταν αναλάβει τα καθήκοντά τη, αφού επιθεωρήσει του οπλίτε, να εκλέξει 10 άνδρε, στρατηγού και έναν γραμματέα του. Και αυτοί που θα εκλεγούν να έχουν απόλυτη εξουσία για έναν χρόνο και, αν το κρίνουν αναγκαίο, να συσκέπτονται με του βουλευτέ. Να εκλέξουν ακόμη έναν ύπαρχο και 10 φύλαρχου στο μέλλον αυτού να του εκλέγει η Βουλή σύμφωνα με του γραπτού νόμου. Όσον αφορά του άλλου αξιωματούχου, πλην των βουλευτών και στρατηγών, να μην επιτρέπεται ούτε σε αυτού ούτε σε κανέναν άλλο να αναλαμβάνει το ίδιο αξίωμα για δεύτερη φορά. Στο μέλλον, προκειμένου να κατανεμηθούν οι 400 εννοείται βουλευτέ σε τέσσερι ομάδε όταν θα καθίστα το δυνατόν να συμμετάσχουν και αυτοί στι συνεδριάσει τη Βουλή μαζί με του άλλου πολίτε, όφιλαν οι 100 βουλευτέ να διενεργήσουν την εν κατανομή. Οι 100 λοιπόν άντρες που εκλέχθηκαν από 5.000 συνέταξαν αυτό το πολίτευμα. Και όταν αυτό, μετά από εισήγηση του Αριστομάχου, επικυρώθηκε από τον λαό, η Βουλή διαλύθηκε πριν από τη λήξη τη βουλευτική τη περίοδου, στις 14 του Θαργιλιώνα, όταν επώνυμος άρχοντας ήταν ο Καλίας και οι 400 ανέλαβαν την εξουσία 9 ημέρε πριν από το τέλο του ίδιου μήνα. Όμως η Βουλή, που είχε αναδειχθεί με κλήρο, έπρεπε να είχε αναλάβει τα καθήκοντά της στι 14 του Σκυροφοριώνα. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο εγκαταστάθηκε η ολιγαρχία, όταν επώνυμος άρχοντας ήταν ο Καλλίας, εκατό περίπου χρόνια μετά την εκδίωξη των τυράννων, κατόπιν πρωτοβουλίας κυρίως του Πισάνδρου, του Αντιφόντα και του Θυραμένη, που ήταν άνθρωποι ευγενούς καταγωγής και διακρινόταν για την ευφυα και την ευθυκρισία τους. Όταν άρχισε να λειτουργεί η πολιτεία με αυτό το πολίτευμα, εξελέγησαν βεβαίω οι 5.000. Για τον τύπο και μόνον, όμω οι 400 μαζί με του 10 στρατηγού που είχαν απόλυτη εξουσία εγκαταστάθηκαν στο βουλευτήριο και ανέλαβαν τη διακυβέρνηση τη πόλεω. Έστειλαν πρεσβεία στου Λακεδαιμονίου προσπαθώντα να τερματίσουν τον πόλεμο υπό τον όρο να διατηρήσει ο καθένα του τα κεκτημένα. Αλλά επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να ακούσουν τίποτε, αν οι Αθηναίοι δεν παρετούνταν από την κυριαρχία του στην θάλασσα, διέκοψαν τι διαπραγματεύσει. Το πολίτευμα των 400 Ιούν διατηρήθηκε τέσσερις περίπου μήνες και ένας από αυτούς, ο Μνασίλοχος, κυβέρνησε για δύο μήνες, όταν επώνυμος άρχοντας ήταν ο Θεόπομπος, ο οποίος κυβέρνησε κατά το υπόλοιπο διάστημα των δέκα μηνών. Όταν όμως, εννοείται οι Αθηναίοι, νικήθηκαν στην ταυμαχία της Ερέτριας και αποστάτησε όλη η Εύβοια πριν του ωραίου, καθαίρεσαν τους τετρακοσίους, επειδή για τη συμφορά αυτή στενοχωρήθηκαν πολύ περισσότερο από ό,τι για τις προηγούμενες, διότι είχαν περισσότερα ωφέλη από την Εύβοια παρά από την Αττική και ανέθεσαν την εξουσία στους 5.000 οπλίτες και αποφάσισαν να μην δίδεται αμοιβή για κανένα δημόσιο αξίωμα. Προτεργάτε αυτή της μετάβολης υπήρξαν ο Αριστοκράτης και ο Θεραμέντης, επειδή δεν ήταν ικανοποιημένοι με αυτά που έκαναν οι 400. Διότι για όλα αποφάσιζαν μόνοι τους, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους του 5.000 οπλίτες. Φαίνεται δε ότι για εκείνε τι περιστάσεις κυβερνήθηκαν καλά, αφού η κατάσταση ήταν εμπόλεμη και η εξουσία βρισκόταν στα χέρια των οπλιτών. Όμως ο λαός σύντομα αφαίρεσε από αυτού την εξουσία. Επτά χρόνια μετά την ανατροπή των 400, όταν επώνυμο Άρχοντα ήταν ο Καλία, από το Δήμο τη Αγγελή και μετά την αυμαχία των Αργινουσών, πρώτον καταδίκασαν με μία ψηφοφορία, εννοείται οι Αθηναίοι, και του δέκα νικητέ στρατηγού τη ναυμαχία, αν και άλλοι από αυτού δεν είχαν πάρει μέρο στην ναυμαχία και άλλοι διασώθηκαν πάνω σε ξένο πλοίο, και αυτό έγινε επειδή ο λαό παρασύρθηκε από εκείνου, εννοείται του δημαγωγού, που προκάλεσαν την οργή του. Έπειτα, όταν οι Λακεδαιμόνοι ήθελαν να αποχωρήσουν από τη Δεκέλεια και να συνάψουν ειρήνη υπό τον όρο να διατηρήσει ο καθένα του τα κεκτημένα, μερικοί έδειξαν προθυμία να δεχτούν την πρόταση, αλλά ο λαό στην πλειοψηφία του δεν την δέχτηκε, επειδή παρασύρθηκε από τον Κλεοφόντα, ο οποίο εμπόδισε τη σύναψη ειρήνη όταν φορώντας θώρακα παρουσιάστηκε στη συνέλευση του λαού μεθυσμένο και είπε ότι δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο αν οι Λακεδαιμόνοι δεν αποχωρούσαν από όλε τι πόλεις. Οι Αθηναίοι δεν εκμεταλλεύτηκαν τότε την ευκαιρία, όμω δεν άργησαν να καταλάβουν το λάθο τους. Γιατί τον επόμενο χρόνο, όταν ο επώνυμος άρχοντας ήταν ο Αλέξιος, νικήθηκαν στην αυμαχία των Εγώς Ποταμών με αποτέλεσμα να κατακτήσει ο Λύσανδρος την πόλη, εννοείται των Αθηνών, και να εγκαταστήσει το καθεστώ των Τριάκοντα με τον εξή τρόπο. Μετά τη σύναψη ειρήνη, με τον όρο να διατηρήσουν το πατροπαράδοτο πολίτευμα, οι μεν δημοκρατικοί προσπαθούσαν να διατηρήσουν το εννοείται αμυγό δημοκρατικό πολίτευμα, ενώ όσοι από του αριστοκρατικού ήταν μέλη πολιτικών οργανώσεων και όσοι από του εξόριστου είχαν επιστρέψει μετά τη σύναψη ειρήνη, επιθυμούσαν ένα ολιγαρχικό πολίτευμα. Όσοι τέλο δεν ήταν μέλη καμία πολιτική οργάνωση, ενώ εξάλλου δεν θεωρούνταν κατώτεροι από του άλλου πολίτε, επαιδίωκαν το πατροπαράδοτο πολίτευμα. Σε αυτού ανήκαν ο Αρχίνο, ο Άνητο, ο Κλειτοφόντα, ο Φορμίσιο και άλλοι πολλοί. Και ο κατεξοχήν αρχηγό του ήταν ο Θηραμένη. Όταν όμω ο Λίσανδρο πήγε με το μέρο των Ολιγαρχικών, ο λαό τρομαγμένο αναγκάστηκε να ψηφίσει διανατάσεω τη χειρό υπέρ τη Ολιγαρχία. Το ψήφισμα το συνέταξε ο Δρακοντίδη από την Αθήνα. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο ήρθαν στην εξουσία οι Τριάκοντα, όταν επώνυμο άρχοντα ήταν ο Πιθόδωρο. Όταν ανέλαβαν την εξουσία, αγνώρισαν ότι είχε αποφασιστεί σχετικά με το πολίτευμα. Διόρισαν 500 βουλευτέ και του άλλου αξιωματούχου από έναν κατάλογο χιλίων εκλεγμένων πολιτών και εκτό αυτών εξέλεξαν 10 ακόμη άρχοντε του Πειραιά για βοήθειά του. 11 δεσμοφύλακε και 300 μαστιγοφόρου ω υπηρέτε. Και έτσι κυβερνούσαν αυταρχικά την πόλη. Στην αρχή συμπεριφέρονταν στου πολίτε με μετριοπάθεια και προσποιούνταν ότι κυβερνούν σύμφωνα με το πατροπαράδοτο πολίτευμα. Κατάργησαν του νόμου του Εφιάλτη και του αρχιστράτου, του σχετικού με τι αρμοδιότητε των αραιοπαγητών, αφού κατέβασαν από το λόφο του Αριού Πάγου τι σχετικέ στήλε και από την ομοθεσία του, Σόλωνα εκείνου του νόμου που έδιδαν λαβεί εμφυσβητήσει. Και τέλο, κατήργησαν το τελεσίδικο των αποφάσεων των δικαστών με την πρόφαση ότι έτσι διορθώνουν το πολίτευμα και το απαλλάσσουν από κάθε αιτία αμφισβήτηση. Άφεσαν, παραδείγματο χάρη, τον καθένα απολύτω ελεύθερο να δορίζει την περιουσία του σε όποιον θέλει και αφαίρεσαν τα συναφή κολλήματα. Εάν κανεί δεν είναι παράφρον ή υπέργυρο ή δεν τελεί κάτω από την επιρροή γυναίκα, για να υπάρχει πεδίο δράσεω στου συκοφάντε. Με παρόμοιο τρόπο αντιμετώπιζαν και τα άλλα ζητήματα. Αυτά λοιπόν έκαναν στην αρχή. Σκότωναν του συκοφάντε, εκείνου που κολάκευαν το λαό, ενεργώντα όμω ενάντια στα πραγματικά του συμφέροντα. Του κακοποιού και του φαύλου. Οι πολίτε χαίρονταν για όλα αυτά που γίνονταν. Επειδή πίστευαν ότι αυτοί, εννοείται οι Τριάκοντα, τα έκαναν χάρη του κοινού συμφέροντο. Όταν όμω σταθεροποιήθηκαν στην εξουσία, δεν σέβονταν κανέναν πολίτη. Αλλά θανάτωναν εκείνου που ξεχώριζαν για τον πλούτο, την καταγωγή ή τα αξιώματα. Για να βαλαγούν από το φόβο και να αρπάξουν τι περιουσίε του. Και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα είχαν θανατώσει όχι λιγότερου από 1500. Άριστο τέλο. Αθηναίων Πολιτεία. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιανάκης.